Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, εδώ από το τηλεοπτικό κανάλι του Hi TV, από την εκπομπή Χωρίς Χρώμα. Είναι η πρώτη εκπομπή του 2018 και μαζί μας έχουμε έναν αγωνιστή. Έναν αγωνιστή πρόεδρο που με την αιμονή και την επιμονή του κατόρθωσε να μπει μες στη Βουλή. Πρόκειται για τον Βασίλη τον Λεβέντη. Να πούμε δύο στοιχεία πρώτα, πριν δούμε ποιος είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης. Γεννήθηκε στην Μεσσίνη Μεσσηνίας. Το 1969 πέρασε ένατος στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έκανε, αφού τέλειωσε σπουδές του μάλιστα, σπούδασε και μεταπτυχιακά στο Μόναχο της Γερμανίας. Το 1990 ιδρύει το κόμμα Οικολόγοι Πράσινοι και το 1992 την Ένωση Κεντρών. Από το 1993 συμμετέχει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο και καταφέρνει με την επιμονή, το πείσμα, τους αγώνες, τη διάθεση να μπει στη Βουλή. Να μπει στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2015 με 3,43% και να εκλέξει 9 βουλευτές. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη τον Λεβέντη. Πρόεδρε, καλωσορίστε στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα, να δείξουμε το ανθρώπινο κοινωνικό προφίλ ανθρώπων που έχουν απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα και εσείς είστε η πρώτη εκπομπή του 2018 για την αιμονή και τους αγώνες σας. Ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σας λόγια. Δεν μου είναι ευχάριστο πάντα να ακούω έτσι κολακευτικά λόγια, αλλά τα ακούω κατά ανάγκη όταν γίνονται, όταν λέγονται. Εγώ τάσω τον εαυτό μου σαν απλό στρατιώτη της δημοκρατίας πάντα. Σε ό,τι αξίωμα και αν φτάσω, θα είμαι απλός στρατιώτης ανάμεσα στην κοινωνία. Πάντως, αυτή τη στιγμή, πρόεδρε, η εκπομπή αναφέρεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το χαμόγελο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και εσείς τους αποδεικνύετε περίτρανα ότι όποιος αγωνίζεται στο τέλος νικά. Ναι, αλλά έχω τραβήξει και κάποια πράγματα. Μπορεί να νικάει όποιος αγωνίζεται, αλλά αυτός ξέρει και τι έχει τραβήξει. Τι έχει τραβήξει. Ναι, γιατί μην κοιτάμε τη νίκη. Τη νίκη την κοιτάμε τώρα. Ναι. Μέχρι προδιετίας δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα δικαιωνόμουν. Καθόλου σίγουρο δεν ήταν ότι θα έμπαινα στη Βουλή. Εδώ και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το Σεπτέμβριο του 2015 που μπήκαμε στη Βουλή Ένωσης Κεντρών δίνανε 6,5 στο Λαφαζάνη, 7 και σε εμάς 2. Άρα άμα κοίταγες τι λένε οι δημοσκοπήσεις, ούτε το Σεπτέμβριο θα μπαίναμε. Τώρα, πρόεδρε, θέλω να πείτε κάτι. Εσείς αγωνιστήκατε 23 ολόκληρα χρόνια για να μπείτε μέσα στη Βουλή. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 η Ένωση Κεντρών παίρνει 0,12%. Ναι. Και πάμε Σεπτέμβριο του 2015 και παίρνετε 3,43% και εκλέγετε 9 βουλευτές. Ναι. Πώς έγινε αυτή η μεταστροφή του κόσμου και ο κόσμος εμπιστεύτηκε τον Βασίλη τον Λεβέντη μετά από 23 χρόνια. Επειδή επί 40 χρόνια ουσιαστικά πάλευα εναντίον του δικοματισμού και επειδή ο δικοματισμός άρχισε να κόβει μισθούς συντάξεις, τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ήταν ο δικοματισμός ο παλιός. Τώρα είναι δικοματισμός μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή λοιπόν μετά το 12 βγάλανε το πρόσωπό τους το αληθινό και κόβανε συντάξεις, μισθούς, κλείνανε επιχειρήσεις, ο κόσμος τους συχάθηκε και έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να πάρει ψήφους και ένα άλλο κόμμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρόεδρε, λίγο, να πάμε λίγο από την αρχή. Εσείς γεννηθήκατε στη Μεσσίνη Μεσσηνίας. Ναι. Καταγωγή έχετε από την Αρκαδία και τα Κύθυρα. Ναι. Έτσι. Πώς η οικογένειά μου ήταν Αρκάδες, από το Καρακοβούνικη Νορίας ο πατέρας μου και η μητέρα μου από τα Κύθυρα. Πώς ήταν το οικογενειακό σου περιβάλλον? Ήταν μια οικογένεια που μόρφωσε τα παιδιά της. Είχαμε 4 παιδιά οι γονείς μου και δώσανε τη μάχη να μορφώσουν και τα 4 παιδιά. Με επιτυχία, μορφώθηκαν όλοι με πανεπιστημιακή μόρφωση και έδωσαν τον αγώνα, δηλαδή, υπέρ των παιδιών. Οι οικογένειες στην εποχή εκείνη δίνανε αγώνα, γιατί ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τη φτώχεια, από τη δυστυχία που υπήρχε την εποχή εκείνη, ήταν να πάρεις κάποια πτυχία, να διακριθείς, να μάθεις γλώσσες και Πάντως, πρόεδρε, εσείς το 1969 περνάτε ένατος
πολιτικό μηχανικό, στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταπτυχιακά άριστα σπουδέ, μεταπτυχιακά στο Μόναχο. Πώς μπλέξατε με την πολιτική, πώς ο Βασίλης ο Λεβέντης μπλέκει με την πολιτική? Με την πολιτική έμπλεξα όταν επέστρεψα κατά το 82 πρώτο αναμίχθηκα, που έβαλα για δήμαρχο στον Πειραιά. Το 1982. Ναι, έβαλα για δήμαρχο στον Πειραιά και ήταν μια δύσκολη εποχή, γιατί ήταν αντίπαλοι, ήταν ο Σκυλίτσης. Μάλιστα. Ένα μεγάλο όνομα. Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο όνομα στη δεξιά παράταξη. Ο Παπασπύρου που ήταν υπουργός, ο Γιάννης Επιπασόκ. Επιπασόκ και ο Σαλπέας της αριστεράς. Τρία ονόματα που ήταν σταθμοί στο Δήμο Πειραιά. Μεγάλα ονόματα και με κόμματα από πίσω και λεφτά. Και εγώ με ταπεινές δυνάμεις τότε γύρναγα στις γειτονιές. Και βέβαια βλέπανε ένα μορφωμένο άνθρωπο ο κόσμος. Με ακούγανε. Αλλά τότε ήταν η μεγάλη εποχή των κομμάτων. Δηλαδή δοξάζαν. Τώρα, ένα χρόνο τώρα όμως, τα βρίζουν τα κόμματα. Ενώ την εποχή εκείνη, τα δοξάζαν. Στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας πίνανε νερό όλοι. Στου Πασόκ πάλι όλοι, γιατί διόριζαν. Και πάμε το 1981, πρόεδρε, ο Βασίλης ο Λεβέντης από τα ιδρυτικά μέλη του Πασόκ. Και όταν από το 1974 ιδρυτικό μέλος του Πασόκ, το 1981 το Πασόκ γίνεται κυβέρνηση, ο Λεβέντης όμως αποχωρεί. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί εγώ δεν πήγαινα για εξουσία, εγώ πήγαινα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ενώ αυτοί βουτήξαν τις καρέκλες και εγκαθιδρυθήκανε. Δηλαδή βρήκαν τις χρυσές καρέκλες της αυτοδυναμίας της δεξιάς και αντί να προσπαθήσουν να φέρουν σοσιαλισμό, λαϊκή συμμετοχή, απλή αναλογική, πράγματα που υποσχόταν η 3η Σεπτέμβρη η μέρα διακήρυξη δηλαδή του Πασόκ, αυτοί απλά αντικατέστησαν τους δεξιούς και πήραν τις θέσεις αυτοί. Μάλιστα. Και πάμε 1984, ο Βασίλης ο Λεβέντης ιδρύει το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα. Το κόμμα αυτό κατέβηκε ποτέ πρόεδρε σε εκλογές? Συνέχεια, το 1984. Το 84 κατέβηκε σε εκλογές. Μετά το 87. 89, 90 κατέβηκε, γιατί είχαμε πολλές εκλογές τότε. 90. Και πάμε το 1990, τώρα που είπατε 1990, ο Βασίλης ο Λεβέντης ιδρύει το κόμμα Οικολόγοι Πράσινη. Από το... Ναι, έτσι. Αρχικώς το λέγαμε ελεύθεροι. 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 Ελεύθεροι δημοκράτες, δηλαδή κάτι σαν το κόμμα του Γκένσερ στη Γερμανία αρχικά. Αρχικά. Σας λέω το 84-85, ναι. Το 90 με το ονομάστηκε, αποφασίσαμε σε ένα συνέδριο. Οικολόγοι Πράσινοι. Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι. Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι. Και πάμε τώρα το 1992, όταν κάνετε... έγινε η έδρα του Τσομπόλα, που έχασε την έδρα ο Τσομπόλας. Θέλω να το πούμε λίγο αυτό. Στο ειδικό να... δικαστήριο. Ναι, ναι. Ναι. Τότε το κόμμα το λέγαμε Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. Μπράβο. Εκεί θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το 1992 λοιπόν, εσείς κάνετε μια συμμαχία με το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι, και το ονομάζετε Ένωση... Όχι με το κόμμα, ποιανού Γιώργου Παπανδρέου. Του Γέρου. Όχι. Δεν ζούσε ο Γέρος. Όχι, δεν ζούσε ο Γέρος, αλλά υπήρχε ένα κόμμα. Δεν υπήρχε ναι, ένα κεντρό. Εγώ ήμουνα πάντα κεντρός. Κεντρός. Κεντρός ήμουνα και με οικολογικές. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι το 1992 το κόμμα αυτό λεγόταν Ένωση Κεντρών Οικολόγων. Και οικολόγων. Αλλά μετά όμως φεύγει η λέξη οικολόγων. Ξέρετε, γιατί, ξέρετε γιατί βγάλαμε τη λέξη οικολόγων? Όχι γιατί βγήκε από την καρδιά μας η αγάπη προς το περιβάλλον. Άλλωστε ήταν ο πρώτος που έκανε το οικολογικό κόμμα. Το φέρατε. Ναι. Στην Ελλάδα και με ειρωνευόντουσαν όταν το έφερα και λέγανε δεν πιάνει εδώ, μπορεί στη Γερμανία να έπιασε, εδώ δεν πιάνει, λέγανε. Αλλά εμένα μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη σκέψη μου υπήρχε διορατικότητα ότι θα έρθει η ώρα που το περιβάλλον, οι τροφές, η διακίνηση τοξικών και όλα αυτά θα κάνουν τη ζωή μας κόλαση. Πρόεδρε... Αλλά αφαιρέθηκε η λέξη και οικολόγων, θα σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί ήταν μακρινή η λέξη στον τίτλο, μακρινή λέξη στον τίτλο, αλλά γιατί είχα το προαίσθημα ότι εκείνο που θα λείψει από τη ζωή μας είναι η δημοκρατία του κεντρώου χώρου, μάλιστα, η ευαισθησία. Δηλαδή, αισθάνθηκα, μιλώντας με τον κόσμο, το κυρίαρχο ήταν το κέντρο. Το κέντρο. Το κέντρο. Μάλιστα. Και θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τη ρωτούν πάρα πολλοί οι τηλεθεατές. Εσείς κάνατε και ένα κανάλι το 1990, το κανάλι 67.
έτσι, το οποίο το 2000 το πουλήσετε τότε στον δημοσιογράφο τον Κουρί, ναι, και έγινε έξτρα. Ναι. Πώς πλέξατε στο κανάλι, το πουλήσατε, τι... Ακούστε, το κανάλι το κάναμε με αίμα, χωρίς αρχικά κεφάλαια. Μάλιστα. Με 3-4 συνεργάτες, όχι εγώ. Εγώ απλά μπήκα μέσα μέτοχος. Μέτοχος. Για να δώσω όθηση, να δώσω οντότητα πολιτική. Προχωρήσαμε με το σταυρό στο χέρι. Ό,τι σπράταμε σε διαφημίσεις, το ξαναρίχναμε στο κανάλι, να πάρουμε ένα μηχάνημα μεγαλύτερο, να πάρουμε ένα βίντεο καλύτερο, γιατί ξεκινήσαμε με ερασιτεχνικά. Με ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικά. Γύρω στο 95-97 άρχισαν τα πράγματα και πίεζαν. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε εργαζομένους να τους πληρώνουμε, πρέπει να πάρουμε μηχανήματα να πάμε κεντρικά, να εγκαταστήσουμε, έπρεπε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή να την κάνουμε και κατ' ουσίαν κάναμε αύξηση κεφαλαίου, δεν πουλήσαμε. Κάναμε αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή έβαλε αυτός που είπατε... Ο Γιώργος Γουρίς. Ναι, έβαλε ένα κεφάλαιο και το πήγε το κανάλι σε κτίριο μεγάλο. Μάλιστα. Το ενίσχυσε και μας είχε υποσχεθεί ότι θα το πάει σε όλη την Ελλάδα με αυτή την προοπτική. Ήτανε κανάλι 67 τότε, αν θυμάμαι καλά. Κανάλι 40. 40 ήταν. 40. Εκεί ποια εκπομπή κάνατε? Κάθε βράδυ έκανα. Κάθε βράδυ με πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Ναι, ναι. Αλλά το σημαντικότερο ήταν. 11 με 2, τρίωρη εκπομπή. Τρίωρη εκπομπή. Συνομιλίες με τον κόσμο. Μάλιστα. Και ήσταν από τους μόνους που βγάζατε τότε τηλεθεατές στον αέρα. Ναι. Από τους πρώτους. Αυτό βέβαια έχει και την κακή πλευρά. Δεν φοβόσασταν, μήπως υπήρχαν προβοκάτορες τότε? Σίγουρα, όχι φοβόμαστε, αφού η εκπομπή έγινε επί 15 χρόνια. 15 χρόνια. Ίσως και 20, δεν τα μέτρησα πόσα ήταν. Αλλά εκεί σίγουρα βγαίνανε κάποιοι εγκάθετοι, ναι, και ενώ κάνανε ότι μιλάγανε στην αρχή σοβαρά, μετά βρίζανε. Μάλιστα. Ναι. Και πάμε για να χαλάσουν. Δηλαδή, για να χαλάσουν. Βγαίνανε κάποιοι 50-70. 2-3 ήταν τέτοιοι. Πάντως είχατε αυτή την ευαισθησία να βγάζετε από τότε τον κόσμο στον αέρα. Ναι, την ήμουν επαφή, ο πρώτος. Την επαφή ο πρώτος. Και ο μόνος που έβγαζα. Όλοι το κάνανε με στημένο τρόπο. Δηλαδή σου λέγανε εδώ να σε πάρουμε εμείς και τέτοια. Εμείς όποιος έπαιρνε έβγαινε αέρα. Και πάμε σε μια εκπομπή που είχατε πάλι με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση το 2000 στο Έξτρα πλέον. Ναι. Το Πολιτικό Μαραθώνιο. Ναι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την εκπομπή? Αυτή η εκπομπή. Με μεγάλη τηλεθέαση. Ήταν μεγάλη τηλεθέαση γιατί γινόταν πια σε πιο μεγάλο κανάλι, με πιο καλά σκηνικά, με επαγγελματικό τρόπο και άρχισαν πια να βλέπουν ότι υπήρχε κάτι σοβαρό. Με προφύλασαν από τέτοιους τηλεθεατές. Σοβαρεύτηκε λίγο η εκπομπή με την έννοια ότι είχαν τα μέσα εκεί. Τα μέσα. Και αν ένας ήθελε να βρήσει να κάνει το, κόπτε το. Δηλαδή... Πάντως ήσταν από τους λίγους προέδρους οι οποίοι είχαν άμεση επαφή με τον κόσμο, το τηλεοπτικό κοινό. Ναι, ναι, ναι. Άμεση επαφή. Μα η αμεσότητα είναι ακόμη τώρα που είμαι στη Βουλή, κοινοβουλευτικός πρόεδρος του κόμματος. Βγαίνω στα καφενεία, κυκλοφορώ στους δρόμους, περπατάω στην αγορά, πάω στην επαρχία. Είναι, η επαφή με τον κόσμο είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Πρόεδρε, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα, θα ήθελα να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές κάποιες φωτογραφίες που βρήκανε από τα κινήματα αλληλεγγύης, να δούμε από την αρχή μέχρι την πορεία του Προέδρου και να τις σχολιάσουμε μαζί. Τις βρήκανε οι τηλεθεατές από τα κινήματα αλληλεγγύης. Για να δούμε λίγο. Εδώ, Πρόεδρε, είστε... Μία ομιλία στην Καλλικονδύλη πρέπει να είναι αυτή. Εδώ, παλιά αυτή η φωτογραφία, το 1990. Στο κανάλι ο Μητσοτάκης. 90 είναι αυτή? Αυτή όχι. Αυτή πρέπει να είναι... 93. Λίγο πριν πέσει ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη φωτογραφία να δούμε. Ο Γέρο Μητσοτάκης. Εδώ είναι από το κανάλι, έτσι. Κανάλι 40. Από εκπομπή. Από εκπομπή. Mm. Και έχει το τηλέφωνο του σταθμού από κάτω, έτσι. Ναι. Εδώ πάλι η Χαλκοκονδύλη. Το παράθυρο της Χαλκοκονδύλη που μιλάω στον κόσμο. Στον κόσμο πίσω. Από κάτω είναι ο κόσμος. Της Δημοκρατίας. Ναι, ο Γέρος. Έτσι. Εδώ πάλι με τον κόσμο δίπλα σας. Εδώ είναι και από τα επεισόδια της Καλλιθέας αυτό. Α, από τα επεισόδια. Θα ήθελα ναι, να είναι επεισόδια της Καλλιθέας. Πήγα να ψηφίσω το 92 τότε για την έδρα του Τσοβόλα που έβαζα εγώ και ο Μαγκάκης. Mm-hmm. Και γίνανε κάποια επεισόδια. Νομίζω από εκεί είναι αυτό. Α. Δεν ξέρω. Εδώ, Λεβέντης, εδώ είναι τωρινή. Τωρινή φωτογραφία. Λεβέντης με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πριν 4-5 μήνες. Πριν 4-5 μήνες.
Εδώ είμαι στην Βουλή αγώνες. Ναι. Βασίλης Λεβέντης, ναι. Πάντα αγωνιστής. Ναι. Με τους βουλευτές δίπλα, έτσι. Ο Καμένος δίπλα από ό,τι βλέπετε. Και οι βουλευτές οι δικοί σας. Ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Το Μέγαρο που πήγαινα σε κάποια, ή έβγαινα ή πήγαινα, δεν ξέρω, σε κάποια σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εδώ πάλι Προεδρικό Μέγαρο με τους βουλευτές σας. Έτσι, είναι μετά από συζήτηση. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε σε μία άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι με τον... Ποιος είναι? Μητροπολίτης. Με τον Ελασσόνος. Ναι, ναι. Μητροπολίτης Ελασσόνος. Αυτό είναι πριν από 5 μέρες, 6. 5-6 μέρες. Πριν 15 μέρες. 15 μέρες. Εδώ πάλι αγωνιστής. Από αγόρευση. Από αγόρευση μέσα στη Βουλή. Σχετικά πάντα αγωνιστής ο Πρόεδρος. Σχετικά και αυτό. Πρέπει να είναι 5 μήνες, 3. Δεν ξέρω. Εδώ είναι η μέρα που μπαίνετε πλέον στη Βουλή, έτσι. Α, είναι στο Ζάπιο. Είναι η μέρα που πάω, προσέρχομαι στο Ζάπιο για να μιλήσω. Ήταν τότε που πήρατε το... Στο αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα. Τη νύχτα 3,4%. Τη νύχτα των εκλογών. Μάλιστα. Εδώ πάλι μέσα από τη Βουλή Αγώνες, ναι, ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης. Εδώ είναι με τον με Αμερικάνο, τον Αμερικανό πρέσβη. Πρέσβη. Ο Αμερικανός πρέσβης είναι ο καινούργιος αυτός. Μάλιστα. Εδώ, Πρόεδρε, η γυναίκα σας. Ναι. Και ο γιος. Και ο γιος, έτσι. Οικογενειακό, εδώ πέρα το στυλ. Εδώ είμαστε Αμερικάνικοι, που είναι με τους ομογενείς, είναι εδώ πέρα. Αυτό για να δω τι είναι λίγο, γιατί στην Αστόρια είναι. Στην Αστόρια με τους ομογενείς Αμερικής. Ναι, λίγο πριν μιλήσω στους ομογενείς. Μάλιστα. Μάλιστα, αυτές ήταν. Πρόεδρε. Αυτό είναι εδώ που πίνουμε καφέ. Εδώ, ναι, εδώ είμαστε στην εκπομπή τώρα. Λοιπόν, ναι. Πρόεδρε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Τι σας θυμίζει για εσάς και τι έρχεται στη μνήμη το όνομα Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου. Ακούστε, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία. Γιατί και αυτός έγινε 71 ετών πρωθυπουργός. Μάλιστα. Αντιμετώπισε μια δεξιά που είχε μάθει να κυβερνάει πάντα με τη βοήθεια του παλατιού. Είχε μάθει δεξιά να κυβερνάει και ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν με διάσπαρτα κόμματα του κέντρου, ήταν χωριστά το αγροτικό, χωριστά η ΕΠΕΚ. Το αγροτικό κόμμα του Μπαλτατζή. Ναι, του Μπαλτατζή. 4-5 κόμματα και το κόμμα των φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βεντζέλου κατάφεραν και τα ένωσαν και έτσι έγινε η Ένωση Κέντρου και πήρε 54%. Μάλιστα. Πάμε τώρα, τι μας θυμίζει και τι μας έρθει στη μνήμη το όνομα Γιώργος Μαύρος. Ο Γιώργος Μαύρος ήταν μετά την δικτατορία, μετά την δικτατορία, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και ήταν αυτός που χειρίστηκε όλα τα θέματα εναντίον των Τούρκων με την απόβαση που είχαν κάνει στην Κύπρο, μάλιστα. Στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση. Πρόεδρε, τότε ο Γιώργος Μαύρος είχε το κόμμα της ΕΔΙΚ. Όχι, καμία... ΕΔΙΚ, όχι. Ο Γιώργος Μαύρος, όταν μετά τη δικτατορία, δημιούργησε Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Νέες Δυνάμεις. Έτσι το είπε, όχι ΕΔΙΚ. Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Έχει καμία σχέση αυτό το κόμμα, είναι συνέχεια η Ένωση Κέντρου. Αυτό ήταν συνέχεια της Ένωσης Κέντρου της παλιάς. Μάλιστα. Μεσά σήμερα. Μετά την Ένωση Κέντρου, Νέες Δυνάμεις, που έγινε αντιπολίτευση. Έγινε αντιπολίτευση, το 1974. Το 1974 ήταν 24%, ναι, ήταν αντιπολίτευση. Μετά... Και τον διαδέχθηκε ο Ζήγδης. Μετά ασθένησε πια ο Γιώργος Μαύρος, δεν μπορούσε, και τον διαδέχθηκε ο Ζήγδης, ο οποίος επειδή δεν είχαν καλές σχέσεις, δεν του παρέδωσε το κόμμα, αναγκάστηκε και ίδρυσε δικό του κόμμα ο Ζήγδης, ΕΔΙΚ. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, αλλά κατ' ουσίαν ήταν και αυτό το ίδιο. Συνέχεια της παλιάς Ένωσης Κέντρου. Μάλιστα. Τα ίδια στελέχη πήρε όσο μπορούσε. Μάλιστα. Εκείνος και... δεν πήγε τόσο καλά ο Ζήγδης, ήταν όμως έντιμος άνθρωπος. Ήταν έντιμος άνθρωπος έντιμος. Και ο Ζήγδης, βέβαια, δεν του προσήψε κανείς το παραμικρό. Ικανός άνθρωπος. Και πάμε Απρίλιο του 1992, πάμε λίγο παλιά τώρα. Ναι. Κατεβαίνει τις παραμυθικές εκλογές στη Β' Αθήνας. Ναι. Έτσι. Και παίρνετε 115.000 σταυρούς. Ναι, ήταν η πρώτη φορά. Αλλά βουλευτής δεν γινόταν όμως. Ναι, δεν είναι. Πώς έγινε να βγεις, γιατί ήταν δύο υποψήφοι και πήρε ο Μαγκάκης το Πασόκ, είχε όλο το μηχανισμό και πήρε παραπάνω ο Μαγκάκης. Πάντως πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πλησιάσαμε να πάρουμε την έδρα. 115.000. Πλησιάσαμε να πάρουμε την έδρα το
το 92 και πιθανόν να την είχαμε πάρει αν ο Γύρω Μητσοτάκης δεν φερόταν έτσι. Γιατί έλεγε έτσι κι αλλιώς η έδρα νίκη στο Πασόκ. Έλεγε κάτι τέτοια, επειδή ήταν ο Τσοβόλας, ήταν του Πασόκ και κατεδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο και έτσι έχασε την έδρα. Και οι άλλοι αναπληρωματικοί παριτούντο, δεν θέλαν να πάρουν την έδρα του Τσοβόλα και προξένησαν εκλογές. Κατάλαβα. Και πάμε 2004, έτσι βγάζετε την πρώτη εφημερίδα της Ένωσης Κέντρων, την Αντιδιαπλοκή. Ναι. Πού ακριβώς αναφερόταν αυτή η εφημερίδα? Αυτή η εφημερίδα βγαίνει πολεμούσαμε τώρα, επειδή σαμποτάρανε οι εφημερίδες οι μεγάλες και δεν μετέδιδαν τις ανακοινώσεις μας. Αναγκαστήκαμε να βγάλουμε μια εφημεριδούλα στην οποία γράφαμε τη δράση μας και τη διανέμαμε δωρεάν στον κόσμο. Μάλιστα. Για να έχουμε μία επαφή, γιατί σε κάποια μέρη δεν φαινόταν το κανάλι. Το κανάλι δεν φαινόταν. Και πάμε τον Ιούνιο του 2011, εσείς προτείνετε σε κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας πρωθυπουργό τον Λουκά τον Παπαδήμο. Ναι. Έτσι, που γίνεται μετά αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2011. Ναι. Γιατί έτσι προτείνατε τον Λουκά τον Παπαδήμο? Γιατί ήταν ο πιο αποδεκτός. Ήταν αποδεκτός και στην Ευρώπη. Είχε χρηματίσει αντιπρόεδρος της Εψιλον Καπατάφ πρώτον. Δεύτερον, τον είχα γνωρίσει και είχε μια ικανότητα στο να μιλάει. Έδειχνε γνώστης. Μάλιστα. Των προβλημάτων της χώρας. Και διότι τότε δεν μπορούσε να μπει κομματικός. Θέλαμε να είναι όλων των κομμάτων αποδεκτός. Οι άλλοι προτείνανε κάτι, τον Πετσάλνικο είχε προτείνει τον Πασόκ. Ο Πετσάλνικος ήταν Πασόκ, δεν μπορούσε να... Κατάλαβα. Ναι, και προτάθηκε. Ως κοινής αποδοχής. Πάντως κάνατε την πρόβλεψη εσείς λίγο νωρίτερα πριν γίνει. Το είχατε προτείνει εσείς από τον Ιούνιο ενώ έγινε το Σεπτέμβριο. Και θα σας πω κάτι που ίσως να μην το ξέρετε, ρίσκαρα. Αυτό ανακοινώθη, Κυριακή νομίζω ανακοινώθη. Και εγώ ορισμένες εκπομπές τότε στο Έξτρα τις έγραφα από την Παρασκευή. Τις έγραφα νωρίτερα. Λοιπόν, πήγα να γράψω εκπομπή την Παρασκευή. Δεν είχε ανακοινωθεί ότι είναι ο Παπαδήμος ο Πρωθυπουργός και συνεζητείτο και ένα όνομα ενός κουρί φίλου του Βενιζέλου από τη Θεσσαλονίκη. Συνεζητείτο και του Πετσάλνικου. Συζητούν το άλλα ονόματα. Και έκανα εκπομπή λέγοντας ότι είναι ο Παπαδήμος. Δικαιώθηκα και σε αυτό. Μάλιστα. Ενώ δεν είχε γίνει ανακοίνωση από το Μέγαρο, το Προεδρικό, ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, μπορούσε δηλαδή η εκπομπή να είναι άχρηστη. Καταλάβατε. Θα ήθελα να μου πείτε και με ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος βγαίνοντας που είχε ακούσει από το κοντρόλ, άκουγε. Μου λέει και πώς είσαι σίγουρος σήμερα, δύο μέρες πριν να ανακοινώσουν το όνομα ότι είναι ο Παπαδήμος. Και του απάντησα γιατί δεν έχουν μούρι να βάλουν άλλον. Προφήτης. Άλλος δεν θα μπορέσει να σταθεί ούτε ένα λεπτό. Προφήτης λοιπόν, ναι. Ο Βασίλης Ολεβέντης. Βέβαια έπεσα έξω σε τι άλλο έπεσα έξω, ότι ο Παπαδήμος αντί να πατήσει πόδι, να βάλει αυτούς τεχνοκράτες να ελέγξει αυτό την κατάσταση, βάλανε Πάγκαλους, Βορύδιδες, Άδωνη, υπουργούς, βάλανε Βενιζέλου, μπήκε όλη η παλιά φρουρά η αποτυχημένη και τον καταστρέψανε. Και πήγε χαμένο το εγχείρημα. Και πάμε σε ένα βιβλίο που γράψετε, το αρχείο του Βασίλη Λεβέντη. Στο οποίο γράφω όλη αυτή. Τι την... ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι μία σειρά άρθρων που έγραφα σε διάφορες εφημερίδες. Μεγάλο το αρχείο του, ναι, Βασίλη. Ναι, που χωρίς να τα πειράξω, τα μάζεψα. Θα σας πω πώς έγινε. Ήταν ένας στο σπίτι μου και πήγα να βγάλω ένα κουτί και μου λέει τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, μου λέει. Λέω, διάφορα άρθρα που έχω γράψει, λέω, εδώ και 4-5 χρόνια, εδώ, εκεί, και... μου λέει, δώσε μου τα. Λέω, δεν μπορώ να δεν έχω άλλα αντίγραφα, τώρα σου βγάλω ένα αντίγραφο, αύριο, όλο, πολλά, ένα κουτί. Κουτί. Το πήρε, μου λέει, μου δίνεις την άδεια να το εκδώσω. Δεν θα βάλεις φράγκο, μου λέει. Λέω, είσαι τόσο σίγουρος ότι θα ενδιαφερθούν. Αυτά παλιά, του λέω, άρθρα. Λέει, εγώ διέγνωσα ότι είναι προφητικά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε, επειδή αυτή η εκπομπή, πρόεδρε, έχει μεγάλη τηλεθέαση επαφής κοινωνικά ομάδες, έτσι, ο κόσμος ρωτάει πάρα πολύ τι θα γίνει με την ανεργία. Θα πέσουμε σε μονοψήφιο αριθμό. Τώρα είμαστε 20,5 η ανεργία. Θα πέσουμε σε μονοψήφιο, είναι ψέμα ότι είναι 20,5, είναι πάνω από 40.
Η ανεργία. Ναι, τόσο μεγάλη. Λέει ψέματα ο Τσίπρας. Μάλιστα. Ναι, γιατί, διότι θα σας πω, οι 600.000 που πήγαν στη Γερμανία δεν τους έχουν για ανέργους. Δεν είναι γραμμένοι. Φύγανε. Τι είναι αυτοί, δουλεύουν αυτοί, δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Και αν όλοι φύγουμε στο εξωτερικό, μπορεί να πει ο Τσίπρας μηδέν η ανεργία. Αλλά θα έχουμε φύγει όλοι. Όλοι στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε. Ή αν δουλεύουν κάποιοι, δουλεύουν με 300 ευρώ. Είναι δουλειά αυτή. Αν εσάς σας δώσω εγώ 300 ευρώ, λύσατε το. Και οι βενζίνες για να έρχεστε στη δουλειά είναι 500. Σας θεωρούμε εργαζόμενο. Μάλιστα. Εξευτελισμός είναι αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι, Πρόεδρε, για την παιδεία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πιστεύετε ότι η παιδεία χρήζει αλλαγές? Είναι σωστό το εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Ακούστε, το εισαγωγής είναι σωστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι το μόνο που δεν οθεύεται. Ναι, αλλά μπορεί. Ερχόντουσαν να παλιά μερικοί και μου έλεγαν να πληρώσω, να βοηθήσεις, να μπει το παιδί μου στο πολυτεχνείο. Ναι. Λέω, δεν περνάει εδώ. Εδώ δεν περνάει. Και το έλεγα με μια περηφάνεια, έτσι λυτρωνόμουν κι εγώ. Γιατί αν του έλεγα περνάει, ήμουν απατεών. Κατά το μέσον. Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις μπορεί να είναι δύσκολες. Μπορεί να τα παίζεις όλα με τρεις φορές που πας και γράφεις. Αλλά είναι κάτι αντικειμενικό. Και αξιόπιστο. Ναι. Ενώ τώρα, λέει, δόμου του πρώτη-τελευταίας τάξης του λυκείου και της τελευταίας και να βαθμούς. Το άθλημα, το άθλημα. Εκεί για να πάρεις βαθμούς μπορεί να στέρνεις λάδι στον καθηγητή. Μάλιστα. Αρχίζουν άλλα. Ο πλούσιος έχει άλλη δυνατότητα να πάρει καλό βαθμό από το φτωχόπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι άλλα χρειάζονται στην παιδεία. Στην παιδεία χρειάζονται περισσότερη υλικοτεχνική υποδομή. Χρειάζεται στα πανεπιστήμια να τα προστατεύσουμε με πανεπιστημιακή αστυνομία, όχι έξω. Μάλιστα. Την έξω. Να μην μπαίνουν μέσα αλητία να γράφουν στα κτίρια και να τα καταστρέφουν. Δηλαδή χρειάζονται άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Ναι. Και όχι να αλλάξουμε. Οι νέοι, ξέρω ότι είναι μια δύσκολη εποχή. Την πέρασα και εγώ. Εγώ μάλιστα δεν πήγα ούτε φροντιστήριο. Μάλιστα. Και έδωσα εξετάσεις στο Πολυτεχνείο. Έκατσα. Και διαβάσα μόνος. Και διάβασα. Μόνος. Είναι λοιπόν προσωπικό στοίχημα κάθε νέου να παλέψει. Μάλιστα. Και πάμε, Πρόεδρε, στην τελευταία ερώτηση. Όποτε γίνουν εκλογές, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και εσείς είστε με στη Βουλή, θα συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα να γίνει κυβέρνηση? Όχι. Εγώ είμαι κατά της εξουσίας. Είστε για να παλέψετε απ' έξω, δηλαδή? Ναι, δεν μπορώ την εξουσία. Γιατί όταν πάρω, ας πούμε, ένα υπουργείο, πέντε υπουργεία, όπως πήρε ο Καμένος, αναλαμβάνω διοίκηση. Μάλιστα. Ενώ εγώ έχω γεννηθεί για να ελέγχω. Να ελέγχετε. Άλλο αν πάρω 25%, ένα τέτοιο ποσοστό που πιθανό να συμβεί και αυτό σε κάνα χρόνο δύο, έτσι που πάνε, γιατί μην κοιτάτε τα γκάλοπ και όλα αυτά, αυτά είναι όποιος πληρώνει παίρνει. Στα γκάλοπ είναι όλα στημένα. Λοιπόν, μπορεί να έρθει η ώρα, μπορεί να γίνει βέβαια όταν είμαι 69-70, έτσι δυστυχώς, γιατί ο Γιώργος Παπαντρού 71 έγινε πρωθυπουργός. Και να πάρω ένα ποσοστό άνω του 20. Τότε βεβαίως δεν θα πω δεν μπαίνω, τότε θα αναλάβω εγώ τις ευθύνες. Τις ευθύνες. Ναι. Αλλά τώρα να είναι ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, με 100 βουλευτές και εγώ να είμαι με 20, με 30 και να είμαι δεύτερο βιολί, δεν πάω. Ξέρετε γιατί δεν πάω? Γιατί μπορεί αυτός να κλέβει και θα γίνω συνένοχος εγώ. Κατάλαβα. Δηλαδή στα λάθη του θα γίνω συνένοχος του κάθε Μητσοτάκη. Πάντως, Πρόεδρε, θα. Αλλά θα ελέγχω. Μάλιστα. Αν κάνουν σωστά πράγματα να ψηφίζω και δεν θέλω λάφυρα. Μάλιστα. Δεν διεκδικώ λάφυρα. Θα δίνω τη θετική μου ψήφο, όπως έστειλα στον Τσίπρα όταν εξελέγει τη νύχτα. Αντί συγχαρητηρίου, του στείλα τα 9 σημεία που είναι οι προτάσεις μας και του λέω: αν τα τηρείς, μην μου δώσεις τίποτα ούτε υπουργείο ούτε γραμμα. Τίποτα δεν θέλω, θα ψηφίζω. Αν τα τηρείς. Και δυστυχώς, κακό του κεφαλιού του, δεν τήρησε τίποτε και θα δείτε την κατάληξή του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη σημερινή εδώ πέρα παρουσία σας στο τηλεοπτικό κανάλι High TV. Να σας ευχηθώ και σε εσάς καλή χρονιά, όπως να ευχηθούμε σε όλους την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ το κανάλι, γιατί το κανάλι αυτό έχει ιδρυτεί, τον οποίο ήξερα. Μάλιστα. Και με τον οποίο είχα φιλία από τότε παλιά, από το 88 που πρωτοϊδρύσαμε τα κανάλια. Μάλιστα. Ήταν ένα καλό παιδί που έτυχε και έφυγε από τη ζωή πολύ γρήγορα, αλλά άφησε κάποιους συγγενείς και Μάλιστα. χαίρομαι που συνεχίζουν
εντύμως την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σήμερα, εδώ στην πρώτη εκπομπή για το 2018, είχαμε έναν πρόεδρο αγωνιστή, έναν πρόεδρο που με πείσμα κατάφερε να μπει μες στην Βουλή. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και θα είμαστε μαζί και στο δεύτερο μέρος με έναν δήμαρχο αγωνιστή. Μείνετε μαζί μας.